είναι αρνητικό, Γεωργία, το τρίτο τεστ στου 12 ναυτικού του Κουραζιερόπλου που έχει δέσει στον Πειραιά από τα ξημερώματα με χίλιου περίπου επιβάτε. Πράγματι, Λίνα, κυρίε και κύριοι, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ έφτασε εδώ γύρω στι 7.30 ώρα το πρωί, όπου ανέβηκε πάνω στο κουρασγερόπλιο, το οποίο κατέπλεψε εδώ στο λιμάνι του Πειραιά, νωρί σήμερα τα ξημερώματα. Αρχικά, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ έκανε ράπι τεστ στα 12 μέλη του πληρώματο, όπου αυτά ήταν που βγήκαν αρνητικά. Στη συνέχεια, όμω, προχώρησαν και πήραν δείγματα για μοριακό έλεγχο. Σύμφωνα με πληροφορίε, το κλιμάκιο του ΕΟΔΗ χνηλάτησε 24 στενέ επαφέ των 12 ναυτικών. Αυτό που περιμένουμε αυτή τη στιγμή είναι να βγουν τα αποτελέσματα των μοριακών τεστ που θα βγουν αργά το απόγευμα σήμερα ή το βράδυ. Μέχρι τότε, από το κρουαζιερόπλαιο, το οποίο βλέπετε ακριβώ πίσω μου, δεν μπορεί να μπει και να βγει κανένα. Εάν τα τεστ των 12 ναυτικών, Λίνα, κυρίε και κύριοι, βγουν αρνητικά. Τότε αύριο θα αποπλέψει, θα ακολουθήσει δηλαδή το πρόγραμμά του και οι επιβάτε θα μπορούν κανονικά, μέχρι τη στιγμή που είναι να φύγουν, να κάνουν τη βόλτα του στην Αθήνα. Να σου πω όμω ότι τα θετικά, τα 12 θετικά από τα τεστ όπου είχαμε χθε είχαν βγει από εργαστήριο του Ηρακλείου, με το οποίο η εταιρεία είναι συμβεβλημένη αλλά σύμφωνα με πληροφορίε, τα στελέχη του ΕΟΔΗ θεώρησαν ότι είναι αμφιβόλου αξιοπιστία και άλλο ένα στοιχείο, Λίνα, πως εν πλώ οι 12 ναυτικοί έκαναν τεστ καθώς το κρουαζιερόπλιο διαθέτει τέτοιου είδου υποδομή για αυτή τη διαδικασία.